δίκη των 6, όπως έμεινε στην ιστορία, ήταν η δίκη των πρωτετίων της μικρασιατικής καταστροφής από έκτακτο στρατοδικείο. Ξεκίνησε σαν σήμερα και ολοκληρώθηκε στις 15 Νοεμβρίου του 1922 στην ειδικά διαρρυθμισμένη αίθουσα συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής. Στο εδόλιο κάθισαν 7 πολιτικοί και ένας στρατιωτικός, από τους οποίους οι 6 καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Το 2008 ο πρώην βουλευτής Μιχαήλ Πρώτο Παπαδάκης, εγγονός του εκτελεστέντος πρώην πρωθυπουργού Πέτρου Πρώτο Παπαδάκη, προσέφυγε στον Άριο Πάγο και ζήτησε την επανάληψη της δίκης. Το Μάιο του 2010 συνήλθε σε συμβούλιο το 7ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και στις 20 Οκτωβρίου του 2010 εξέδωσε την απόφασή του, με την οποία έκρινε αθώους τους 6 καταδικαστέντες σε θάνατο και ακυρώνει την απόφαση του έκτακτου επαναστατικού στρατοδικείου Αθηνών ως προς όλους τους καταδικασμένους για εσχάτη προδοσία και πάβει οριστικά την ποινική τους δίωξη. Η επιβολή της δικτατορίας μεταξύ έχει ως άμεσο επακόλουθο τη σύλληψη εκατοντάδων στελεχών και μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μεταξύ αυτών και το κορυφαίο στέλεχος, ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Νίκος Ζαχαριάδης, ο οποίος κλείστηκε στις φυλακές της Κέρκυρας υπό συνθήκες απομόνωσης. Στις αρχές του 1940, ο Ζαχαριάδης μεταφέρθηκε από την Κέρκυρα στην Αθήνα. Με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, σαν σήμερα, ο φυλακισμένος ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Νίκος Ζαχαριάδης, στέλνει την πρώτη από τις 3 επιστολές του, η οποία δημοσιεύεται στον παράνομο ριζοσπάστη και καλεί τον ελληνικό λαό να δώσει όλες του τις δυνάμεις στον πόλεμο κατά των Ιταλών φασιστών. Στις αθηναϊκές εφημερίδες δημοσιεύθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1940. Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα εορτάστηκε η Παγκόσμια ημέρα αποταμιεύσεως στη μεγάλη αίθουσα τελετών του Μεγάρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Λεβέντης, ο Υφυπουργός κ. Αργυράκης, Γενική Γραμματής Υπουργείων, Ανώτατη Κρατική Λειτουργή και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών αρχών, διοικητέ οργανισμών και ιδρυμάτων και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων. Εξάλλου, στα πλαίσια του εορτασμού, επεδείχθη στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα εξυπηρετήσεως των αποταμιευτών. Πρόκειται για μια τερματική συσκευή που είναι άμεσα συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό διερευνητή, με αποτέλεσμα την διεξαγωγή της συναλλαγής σε χρόνο κάτω του λεπτού. Το σύστημα αυτό, που καταργεί τον χρόνο αναμονής των καταθετών, όπως καταργεί τις πατροπαράδοτες καρτέλες και ένα πλήθος άλλων γραφειοκρατικών διαδικασιών που προκαλούν χρονοτριβή. Σε ειδική συγκέντρωση που έγινε στον ξενώνα της Εθνικής Τραπέζης, επεδείχθη από την Υφυπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών κυρία Νίκη Βουλανδρή μια σειρά εγχρώμων ευχετηρίων καρτών με θέματα παρμένα από την Κύπρο που εκτυπώθηκαν με πρωτοβουλία των συνεργαζομένων γυναικείων σωματείων Ελλάδος. Οι κάρτες αυτές που εκτυπώθηκαν με δαπάνη και παρακολούθηση της εκδόσεως από την Εθνική Τράπεζα, σκοπό έχουν να πάρουν τη θέση των ευχετηρίων καρτών που αποστέλλονται κατά την περίοδο των εορτών, τα χρήματα δε που θα εισπράττονται θα διατίθενται αποκλειστικά υπέρ των θυμάτων της Κύπρου. Όταν άρχισε να ανεβαίνει η ελληνική σημαία στο κοντάρι, δια μιας όλοι οι παρευρισκόμενοι οι Λουδεκανήσιοι γονάτισαν στο χώμα. Γονάτισαν να χαιρετήσουν τη σημαία. Άλλο να σας τα λέω και άλλο να το δείτε αυτό το θέαμα. Σαν να ήταν ένας άνθρωπος. Γονάτισαν όλοι. Πεθαίνει σαν σήμερα στην Αθήνα ο ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση, Μιχαήλ Στασινόπουλος. Η πρώτη του νέου έτους γιορτάστηκε με την καθιερωμένη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Μιχαήλ Στασινόπουλου. Κατά την ημέρα της πρωτοχρονιάς και μετά την επίσημη δοξολογία, επισκέφθηκαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο γραφείο του και υπέβαλαν τις ευχές τους για τον καινούριο χρόνο ο Πρωθυπουργός κ. Καραμαλής και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Μιχαήλ Στασινοπούλου και παρουσία του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ορκίστειος Υφυπουργός Εξωτερικών ο κ. Σταυρόπουλος, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Το 1974, στις πρώτες μεταδικτατορικές εκλογές του Νοεμβρίου, εξελέγει πρώτος βουλευτής επικρατείας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Παραιτήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου, 10 ημέρες μετά το δημοψήφισμα του 1974, με το οποίο καταργήθηκε η Βασιλεία, όταν η Νέα Βουλή τον εξέλεξε προσωρινό πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με 206 ψήφους.